Βρισκόμαστε στην Αιγιάλη και σήμερα θα κάνουμε μία συνέντευξη και θα ζωγραφίσουμε με λέξεις. Κοντά μου λοιπόν είναι η Νάντια, ταιριάζουμε και χρωματικά Νάντια από ό,τι βλέπουμε σήμερα. Και θέλουμε στο πλαίσιο του Fame Road που είχαμε να πάρουμε τη συνέντευξη να μας μοιραστείς την αλήθεια σου. Πώς ήταν να συμμετέχεις στο πρόγραμμα και τι αποκόμισες από τη σύμπραξη, από τη δικτύωση με την Ιταλία. Μία πολύ ενδιαφέρουσα συμμετοχή, η δική μου τουλάχιστον, ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί βρήκα άτομα και για στο δικό μου αντικείμενο, οπότε αντάλλαξα κάποιες ιδέες και τεχνικές και γενικά διάφορες ιδέες ό,τι αφορά το στυλ και όλα αυτά. Τι διαφορές έχουμε από κάποιον Ιταλό κεραμίστα εμείς οι Έλληνες, δηλαδή πώς το προσεγγίζουν διαφορετικά? Ο κάθε κεραμίστας έχει το στυλ του. Ξεκινάμε από εκεί. Okay. Λοιπόν, κατά κύριο λόγο προσπαθούν όλοι οι κεραμίστες να ακολουθούν μία μόδα, η οποία είναι παγκόσμια αυτό, με όλες τις εικόνες που υπάρχουν στο ίντερνετ, αλλά πέρα από αυτό είναι και η τεχνοτροπία που χρησιμοποιεί ο καθένας. Είναι διαφορετικά. Όταν λοιπόν ήρθε ο υπεύθυνος από το πρόγραμμα και σου είπε υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, Νάντια, θέλεις να συμμετέχεις ως επιχείρηση κτλ. Τι ένιωσες, λες, αξίζει? Πώς το σκέφτηκες? Επειδή η ιδιοσυγκρασία μου είναι οι αλλαγές, με δελεάζουν έτσι οι αλλαγές και τα καινούργια πράγματα, είπα ναι, ενθουσιάστηκα. Ενθουσιάστηκα και το ήθελα να πάω και στην Ιταλία που πήγαμε, να δω τους άλλους κεραμίστες, γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία να το κάνεις αυτό. Και ενθουσιάστηκα γενικά με την ιδέα. Ποια είναι η ευχή για το 2023 εν ώψη του Fame Road? Τι να πω. Ό,τι είχε εδώ η καρδούλα. Ό,τι είχε εδώ. Αισιοδοξία και πετάμε ψηλά. Αισιοδοξία και πετάμε ψηλά. Βρισκόμαστε λοιπόν στο αρχοντικό Παναγιωτόπουλο, εδώ στο Αίγιο. Μπήκαμε στο χώρο των έφωνων μνημών. Ο τίτλος είναι «Έφωνες μνήμες». Θυμάμαι χαρακτηριστικά κύριε Παπαδημητρίου, όταν είδα τον τίτλο στο ίντερνετ, μαγεύτηκε από τον τίτλο. Ήτανε μαγνήτης ο τίτλος. Έτσι πιστεύει. Ο τίτλος αυτός, οι μνήμες αυτές είναι μνήμες και προσωπικές, αλλά είναι και συλλογικές μνήμες. Και ίσως αυτό περιλαμβάνει έναν κόσμο ο οποίος είναι οικείος σε όλους. Γιατί μέσα από την δική μου εμπειρία και διαδρομή στη μουσική, δίνω και μια εικόνα ίσως και πολλών ανθρώπων από την ακουστική μνήμη αυτή που έρχεται από το παρελθόν, που είναι μια μνήμη που μεταφέρεται με κάποια αντικείμενα, όπως λες, τα οποία αντικείμενα ξεκινάνε από την ίδια τη γη. Είμαστε λοιπόν σε μία συλλογή ζωντανών οργανισμών, όπως πάρα πολύ ωραία το θέσατε, και βλέποντας τώρα ξεχωριστά τις καμπύλες, τα σχήματα, τα μουσικά όργανα, εγώ αισθάνομαι ότι μας κοιτάνε, δεν κοιτάμε εμείς αυτά, αυτά κοιτάνε μας. Έχεις πολύ δίκιο, γιατί τα μουσικά όργανα πραγματικά, μπορεί να τα πει, τα λες ζωντανούς οργανισμούς, τα μουσικά όργανα είναι αντικείμενα τα οποία παίρνουν ζωή από τον άνθρωπο. Εδώ λοιπόν ο άνθρωπος γίνεται λίγο θεός. Δηλαδή τι κάνει? Δουλεύει πάρα πολύ επάνω σε ένα όργανο για να το μάθει, να μάθει τα μυστικά του, αλλά όταν το κερδίσει, κερδίζει πραγματικά ένα φίλο για όλη τη ζωή. Κερδίζει μια συντροφιά και έναν φίλο τόσο πιστό που δεν θα τον αφήσει ποτέ. Το μουσικό όργανο λοιπόν είναι ένα όργανο το οποίο παίρνει ζωή από σένα, αλλά σου δίνει όμως και τη δικιά του ζωή, τη δικιά του φωνή και συντροφιά. Και αυτό το πράγμα είναι μοναδικό και μόνο ένας μουσικός έχει την ικανοποίηση αυτή και την χαρά αυτή. Είναι δώρο θεϊκό. Να έχει το δημιούργημά του. Μερικές φορές μάλιστα το ερωτεύεται και ο ρεσομίτης του Πυγμαλίωνα, του λήπτη ο οποίος έφτιαξε το άγαλμα και το ερωτεύτηκε και όλες και αυτό ζωντάνεψε. Έχει λοιπόν μια μεγάλη ανταπόκριση και μια μεγάλη ομοιότητα με το μουσικό και το μουσικό όργανο, πώς ας πούμε μεταδίδεται αυτή η ενέργεια. Είναι μια συναισθηματική ηχό, αν μπορούμε να πούμε. Ναι. Άλλο ήχο. Την πανέμορφη περιήγησή μας και τη φιλοξενία που δεχτήκαμε στο μαγικό Αίγιο, ο επόμενος προορισμός μας ήταν η Ελευσίνα. Η Ελευσίνα λοιπόν ως πρωτεύουσα πολιτισμού της Ευρώπης, αλλά και ως συνδετικός κρίκος, διότι μεταφέραμε το μήνυμα από την Αιγιάλεια στην Ελευσίνα,
ώστε στο μέλλον να γίνει η επόμενη Fame City. Ο Ζωηπέτικος είναι ο χορός των 9 σημείων σε 9 χρόνους. Το 1990 είδα τον παππού πρώτη φορά να χορεύει Ζωηπέτικο και εκεί πήρα την πρώτη εικόνα. 9 Απριλίου, Ζωηπέτικο με άρωμα γυναίκας. 9 γυναίκες θα χορέψουν, θα μιλήσουν με την ψυχή τους, με τα βιώματά τους και περιμένουμε να μας στείλουν στα παλάτα του κόσμου για να γνωρίσουν λοιπόν όλη αυτή την ομορφιά της ανθρώπινης παρουσίας και αυτό που πραγματικά με συγκινεί, γιατί σε παρακολουθώ χρόνια, σε παρακολουθούμε χρόνια, είναι αυτή η αλληλοϋποστήριξη, η αλληλεγγύη και αυτό που με έχει συγκλονίσει σαν άνθρωπο, η ομορφιά της συμπόρευσης των ηλικιών.